Με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, πλέον το επιβατικό κινητό ταξί αυξάνεται σε 2 άτομα, κάτι το οποίο αποτελούσε αίτημα του κλάδου το προηγούμενο διάστημα. Ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ραδιοταξί Κέρκυρας, Νίκος Καψκοβάδης, σχολίασε την απόφαση αυτή, ενώ αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα για τον κλάδο. Επιτέλους έπρεπε να έχει αποφασιστεί από τον Υπουργό εδώ και πολύ καιρό για τα μέσα μαζικής, ιδίως για τα ταξί, τα 2 άτομα πίσω, διότι το απλό επιχείρημα ήταν δεν μπορεί κάποιος να ζει στον ίδιο χώρο. Να είναι ζευγάρι, ανεξαρτήτως αν έχει παιδιά ή όχι, και όταν μεταφέρεται να πηγαίνει ένας-ένας. Λοιπόν, έγινε το αυτονόητο πράξη. Ωραία, τον ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Και έπεται λοιπόν η συνέχεια της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης που θα πάρει στους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς, τα οποία θα καθορίζουν και το μέλλον τους. Διότι, επειδή το ξανάπαμε και το πάνε και πολλές φορές, τα χαρτογράφητα νερά που έχουμε έτσι, και κινούμαστε έχουν να κάνουν με το ότι. Δεν ξέρουμε πόσοι τουρίστες θα έρθουν, από ποιες χώρες θα έρθουν, με τι πρωτοκολλιά ιατρικά θα έρθουν και πώς θα λειτουργήσουμε. Για να μπορούμε να έχουμε και το μικρότερο, το ελάχιστο πλάνο της βιωσιμότητάς μας. Αυτό λοιπόν με απλά λόγια, επειδή η Κέρκυρα είναι ένας τουριστικός προορισμός, έτσι αντιλαμβάνεστε ότι είναι το μείζον θέμα που αγγίζει όλους τους τουριστικούς, επαγγελματικούς και όποιους άλλους και τον απλό πολίτη για το αύριό του. Στη συνέχεια, ο Νίκος Καψοκαβάδης αναφέρθηκε και στην ομάδα διαχείρισης κρίσης του τουρισμού που έχει δημιουργηθεί από την Δημοτική Αρχή καθώς και τις πρωτοβουλίες που ήδη έχουν πάρθει. Κυρία, το ότι πώς θα πρέπει να λειτουργούμε διοικητικά με συλλογικότητες οι οποίες έχουν και την εμπειρία και τέτοιας μορφής, ας πούμε, επιτροπές οι οποίες εμπεριέχουν. Και το κομμάτι των επαγγελματιών, αλλά και το κομμάτι των επιστημόνων που μπορούν να συνθέσουν τις απόψεις αυτές μαζί με την πρωτοβουλία που θα χρειάζεται και τη βούληση ενός πολιτικού οργάνου, έστω και πρωτοβάθμιου, που λέγεται Δήμος και πόσο μάλλον ένας ισχυρός Δήμος της Κέρκυρας, θα εκφράζει μια μεγάλη πλειοψηφία και θα δίνει τη δυνατότητα πιο εύκολα, θεωρώ πιο εύκολα, να παίρνονται αποφάσεις, διότι όσο πιο γρήγορα παίρνονται για την οικονομία οι αποφάσεις, τόσο πιο γρήγορα έχουμε αποτελέσματα.